Την πρώτη του νίκη σημείωσε ο Ηρόδοτος στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣ και επικρατώντας τον Χανιά Μπισί με 56-46 στο κλειστό Μελίνα Μερκούρ για την ένατη αγωνιστική. Στο θετικό αποτέλεσμα αυτό, αλλά και στην προσπάθεια που κάνει το σωματείο της Νέας Αλικαρνασσού τη φετινή σεζόν, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του προπονητής της ομάδας Χρήστος Μαυρόπουλος. Συγχαρητήρια στα παιδιά σήμερα για την νίκη. Παίζουμε με 6 άντρες, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος είναι 28 χρονών, και με 6 εφήβους, που ο μεγαλύτερος είναι του 2007 γεννηθής από τους εφήβους. Κάνουμε μια προσπάθεια φέτος να χτίσουμε την ομάδα λίγο διαφορετικά με παιδιά δικά μας, να δώσουμε ευκαιρίες και εμπειρίες στα παιδιά πιο γρήγορα πιο μπροστά από την ηλικία τους. Το πιστέψαμε από την αρχή, σιγά σιγά βλέπουμε ότι ευδοκιμεί. Παίξαμε μια ομάδα πολύ καλή κοντά στα μέτρα τα δικά μας. Την κερδίσαμε. Ήταν η πρώτη μας νίκη, την χαρήκαμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε και σε ανάλογη συνέχεια. Την ίδια στιγμή, ο Εργοτέλης έκανε το 7-7 και παράλληλα ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, κερδίζοντας την Πεδιάδα στο Λίντο. Το Ρέθυμνο παρέμεινε δεύτερο μετά την νίκη επί του ΟΑΧ, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος πήρε το ντέρμπι του Λασιθίου με αντίπαλο την Ιερά Πέτρα εκτός έδρας.